Τους 60.000 τόνου αναμένεται να ξεπεράσει η παραγωγή ελαιολάδου τη Κρήτη τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, με του παραγωγού να προσδοκούν μια αλλαγή τη εικόνα από την περσινή χρονιά που μεταβίασε η παραγόμενη ποσότητα έφτασε του 30.000 τόνου, όταν το 2022 σε μια χρονιά ρεκόρ. Είχε πλησιάσει του 130.000 τόνου ελαιολάδου. Εμεί αναμένουμε περίπου στο επίπεδο Κρήτη μία παραγωγή άνω των 60.000 τόνων, αν όλα βαίνουν καλώ. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που θα καθορίσει όλο το παραγωγικό κομμάτι τη ελαιοπαραγωγής φέτο. Η φετινή μεσοβεντέμα, όπω την αποκαλούν, θα αποδειχθεί ω τέτοια, αν οι συνθήκε συνεχιστούν ομαλά και δεν διευρυνθούν οι καύσονες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ακόμα και οι εκτιμήσεις για τους 60.000 τόνους μπορεί να αποδειχθούν εκτός πραγματικότητας, με την παραγωγή να είναι ακόμα μικρότερη. Η ελιά, όπως ξέρουμε, είναι ένα δέντρο το οποίο αντέχει. Ε, η περίοδος όμως κατά την ελαιοποίηση χρειάζεται νερό. Άρα, περίοδος μετά το τέλος του Αυγούστου και Σεπτέμβριου, η ελιά θα πρέπει να έχει νερό για να μπορεί να ελαιοποιήσει την ελιά της. Βλέπουμε σήμερα τα δικά μας ελαιόδεντρα, τα ελαιόδεντρα της Κρήτης, ότι είναι αφιδατωμένα και διανύουμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού ας το πούμε. Επομένως έχουμε ένα τετράμινο ακόμα μπροστά μας, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που αν έχουμε αυτό το θερμό καλοκαίρι που έχει δείξει μέχρι τώρα, Στου παραγωγού δυστυχώ θα έχουμε άλλα αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε. Ω προ την τιμή, πάντω και με βάση το πώ προμηνύεται η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, για του παραγωγού του νησιού αναμένεται να έχει μια καλή αφετηρία από τα 7 ή και 7,5 ευρώ και πάνω. Όλα καθορίζονται από του μεγάλου παίκτε του ελαιολάδου, Ιταλία-Ισπανία. Αν η Ισπανία, οι ποσότητέ τη είναι αυτέ που λένε, η τιμή παραγωγού θα είναι μια ικανοποιητική τιμή, αλλά όχι πάρα πολύ υψηλά. Οι ποσότητε που θα παραχθούν αποτελούν παγκοσμίω πάντω βραχνά, αφού οι κλιματικέ συνθήκε επηρεάζουν όλη την υφήλιο. Οι εκτιμήσει στην παγκόσμια σωδιά φτάνουν τα 2.900.000 τόνου, με του Ισπανούς πάντω μέσα σε μερικέ και μόνο εβδομάδε να έχουν περιορίσει τι εκτιμήσει του κατά 200.000 τόνου, αφού από το 1.400.000 τώρα μιλούν για 1.200.000 εκατομμύριο παραγόμενους τόνους ελαιολάδου. Την ίδια ώρα ωστόσο, σε μεγάλο βραχνά αναγορεύεται η αλλαγή συνηθιών στη χρήση ελαίων. Υπό το φόβο μάλιστα στην Ισπανία, εξαιτίας της αυξημένης τιμής, οι πολίτες να στραφούν μόνιμα σε άλλα έλαια, η κυβέρνηση αποφάσισε το μηδενικό φόρο προς τη θέμενη αξία, επιχειρώντα να ανακόψει αυτή την τάση. Βλέπουν ότι οι Ισπανοί τρέφονται σε άλλα έλεα, που αυτά τα έλεα αλλάζουν τη διατροφική συνήθεια τη χώρα. Και παίρνουν έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση για να μειώσουν λίγο το κόστο στον καταναλωτή, για να μπορεί να το γεύεται το λάδι, γιατί πραγματικά είναι και εκεί η ναυαρχίδα του στο κομμάτι τη παραγωγή.